Σταθερά στο απεργιακό τους πόστο για 226 ημέρες οι απεργοί Χαλιβουργοί δίνουν τεράστια σημασία μάχη για το μεροκάματο και την ίδια τους τη ζωή. Συνεχίζουν με ψηλά το κεφάλι ενάντια στην εργοδοτική αδιαλαξία, απαιτώντας να ανακληθούν οι 119 απολύσεις και να μην περάσουν τα σχέδια της εργοδοσίας, εφαρμογή εκπεριτροπής εργασία με μείωση αποδοχών. Η πολυμηνή απεργία των Χαλιβουργών είναι μάθημα συνεπούς ταξικού αγώνα. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ενωμένα, συσπηρωμένα. Έχουμε όλα τα κλαδικά σωματεία με το μέρος μας, όλους τους εργαζόμενους, μέχρι να κερδίσουμε. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Οι Χαλιβουργοί, στηριγμένοι στην αλληλεγγύη της εργατικής τάξης της χώρας και των λαϊκών ανθρώπων, παραμένουν ενωμένοι και ατσαλωμένοι όπως ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2011. Σε διπλανό χώρο και σήμερα βρέθηκε η ομάδα του απεργοσπαστικού μηχανισμού που έχει στήσει η εργοδοσία με ανθρώπους της. Το Σωματείο των Χαλιβουργών καλεί κάθε εργαζόμενο να δώσει απάντηση στην υπονόμευση του ηρωικού αγώνα να αχρηστεύσει τα απεργοσπαστικά σχέδια και τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας. Συνεχίζουμε την απεργία. Ακούραστοι όπως έχουμε ξεκινήσει από την αρχή, δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν μας τρομοκρατεί τίποτα. Όσες προσπάθειες και να κάνει η εργοδοσία, γιατί προσπαθεί να ανοίξει το εργοστάσιο με τους όρους που θέλει η εργοδοσία, εμείς δεν κάνουμε πίσω στα δίκαια δικαιώματά μας, τα οποία τα ζητάμε από την αρχή, σταθερό ωράριο εργασίας, τις συλλογικές μας συμβάσεις. Όλοι οι απολυμμένοι να ξαναπροσληφθούν, να μπούμε όλοι μαζί στη δουλειά. Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται σταθερά εργάτες από άλλους κλάδους, σωματεία, το ΠΑΜΕ, εκπρόσωποι μαζικών φορέων και λαϊκών επιτροπών της Αττικής. Ενώ δεκάδες μηνύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης καταφθάνουν από όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό.